Πάμε τώρα στο Χρήστο Νικολαίδη, καθώς είναι πρόδειλο πως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία των Ρώσων να πολιορκήσουν ασφικτικά όπως θα ήθελαν το Κίεβο. Χρήστο, ποια είναι η κατάσταση? Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Κίεβο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την πλευρά του Ουκρανικού στρατού, δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξέλιξη στον κλειό που προσπαθούν να φτιάξουν γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα οι ρωσικές δυνάμεις. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, παρά τις λυσαλές προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο πεδίο της μάχης ούτε ένα μέτρο. Αντίθετα, η αντίσταση των Ουκρανικών δυνάμεων καταφέρνει να φέρει όλο και πιο μακριά τις ρωσικές δυνάμεις από το κέντρο της πρωτεύουσας. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο φάλαγγες εναντίον του Κιέβου. Η μία είναι στο πολύπαθο Ιρπίν και η άλλη στο προάστιο του Μπροβαρί. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε αξιωματικός του Ουκρανικού στρατού, στο Μεν Μπροβαρί έχει απομακρυνθεί ο ρωσικός στρατός σε μια απόσταση μέχρι και 70 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Κιέβου, ενώ στο Ιρπίν η κατάσταση παραμένει εντελώς αμετάβλητη. Δεν υπάρχει καμία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων παρά τις 1.403 αεροπορικές επιδρομές που, όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, είχαμε από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα. 300 από αυτές ήταν πυραυλικές επιθέσεις και όλες οι υπόλοιπες ήταν αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η ενημέρωση λοιπόν του Ουκρανικού στρατού λέει ότι μπορεί να ελέγχει πλήρως την Κριμαία, το Ντονέτσκ και την περιοχή του Χαρκόβου η ρωσική πλευρά, όπως επίσης και να γίνονται πολύ σοβαρές μάχες στη Μαριούπολη, η οποία όμως σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά δεν έχει πέσει. Δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά το περίφημο, το πολύπαθο Μικολάεφ, εκεί σύμφωνα με τις δηλώσεις που μας έκανε πριν από λίγο αξιωματικός του στρατού, υπάρχει όχι απλώς αντίσταση, αλλά υπάρχει και αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού για να διώξει ακόμα πιο μακριά τις ρωσικές δυνάμεις. Πρέπει επίσης, Γιάννη, να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει μαζέψει ο Ουκρανικός στρατός, οι Ρώσοι προχωρούν σε αναγκαστική επιστράτευση πολιτών ακόμα και ουκρανικής καταγωγής που ζουν στις περιοχές του Ντόνετσκ και της Κριμαίας. Μάλιστα, παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου εχμαλώτους πολέμου από αυτές τις περιοχές, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά στους δημοσιογράφους για να πούν ότι δεν είχαν απολύτως καμία διάθεση να πολεμήσουν και με το ζόρι, με τη βία, τους επιστράτευσε ο ρωσικός στρατός. Σύμφωνα με αξιωματικό του Ουκρανικού στρατού, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι εντελώς ανεκπαίδευτοι και δεν έχουν απολύτως καμία διάθεση να πολεμήσουν, γίνονται πάρα πολύ εύκολοι στόχοι για τους αμυνόμενους. Τέλος, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως στο βίντεο έγινε περί της υπόθεσης των εγκλημάτων πολέμου. Δόθηκε ειδική συνέντευξη τύπου εδώ στο κέντρο τύπου του Κιέβου από εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από εγκλήματα πολέμου εκ μέρους των Ρώσων, τα οποία τα καταγγέλει επισήμως η Ουκρανική πλευρά και ζητά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να ανοίξει ένα ειδικό κεφάλαιο και να αρχίσει αμέσως τις ακροάσεις προκειμένου να παρουσιαστούν ντοκουμέντα, βίντεο αλλά και μαρτυρίες που αποδεικνύουν ότι οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει σε πολύ σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα. Το πρώτο από αυτά αφορά την χρήση οπλικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Σήμερα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι υπερηχητικοί, κάτι το οποίο σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά αποτελεί έγκλημα πολέμου, γιατί εξαπολύονται αυτά τα προηγμένα συστήματα εναντίον αμάχων. Σε κατοικημένες περιοχές. Το δεύτερο το οποίο καταγγέλει η Ουκρανική. Ακριβώς. Το δεύτερο που καταγγέλει η Ουκρανική πλευρά αφορά βιασμούς που έχουν καταγγελθεί. Βιασμούς γυναικών από περιοχές, από χωριά, τα οποία έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός. Και το τρίτο αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν διαρκώς επιθέσεις σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν, να διαφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Έχουν παρουσιαστεί μια σειρά από βίντεο και φωτογραφίες, σύμφωνα με τις οποίες, όπως επισημαίνει η Ουκρανική πλευρά, άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να φύγουν από τη Μαριούπολη και από άλλες περιοχές εμποδίστηκαν. Βρέθηκαν στο στόχαστρο πυρών των Ρώσων, Γιάννη.